πρώτο επενδυτικό ταμείο ακινήτων στην Κύπρο δημιουργεί η Τράπεζα Κύπρου, οι μετοχές του οποίου θα εισαχθούν στο χρηματιστήριο. Το εν λόγω ταμείο θα είναι μεγέθους 190 εκατομμυρίων ευρώ και θα περιλαμβάνει υψηλής ποιότητας εμπορικά ακίνητα με σταθερές μακροχρόνιες μισθώσεις σε όλη την Κύπρο. Αφορά περίπου 20 συνολικά ακίνητα, τα οποία είναι ήδη ενοικιασμένα σε μεγάλες επιχειρήσεις. Το συνολικό εμβάδο των ακινήτων ξεπερνά τα 9.000 τετραγωνικά μέτρα και τα ετήσια έσοδα από την ενοικίαση κυμαίνονται γύρω στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ταμείο είναι το πρώτο του είδους του στην Κύπρο και η δημιουργία του συμβάλλει στις προσπάθειες για περαιτέρω επιτάχυνση της μείωσης του κινδύνου στον ισολογισμό της τράπεζας. Το επενδυτικό ταμείο θα διανέμει ετησίως υπομορφή μερισμάτων σε μετρητά τουλάχιστον το 80% του συνόλου των καθαρών εσόδων. Την ίδια ώρα η Τράπεζα Κύπρου διερευνά ενδεχόμενη πώληση πακέτου δανείων ύψους 450 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα 370 εκατομμύρια είναι μη εξυπηρετούμενα. Στο μεταξύ, ζημιάς 553 εκατομμυρίων ευρώ παρουσίασε η Τράπεζα Κύπρου τους πρώτους 9 μήνες του έτους σε σύγκριση με κέρδη ύψους 62 εκατομμυρίων την αντίστοιχη περσινή περίοδο, κυρίως λόγος οι αυξημένες προβλέψεις κατά 173% σε ετήσια βάση. Σε μια άλλη εξέλιξη, σε δίωρη προειδοποιητική στάση εργασία στη Διεύθυνση Αναδιαρθρώσεων και Ανάκτησης Χρεών της Τράπεζας Κύπρου προχωρεί την ερχόμενη Παρασκευή η ΕΤΙΚ από τις 12.30 μέχρι τις 2.30. Η συντεχνία καταγγέλει την τράπεζα για μονομερή ανάθεση εργασιών σε εξωτερικούς συνεργάτες κατά το ΔΟΚΟΥΝ.